Πάμε στην Λάρναγκα. Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα. Εμείς, Σταύρο, κυρίες και κύριοι, από την πόλη του Ζήνωνα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο παρουσιάσαμε πρώτη στην εκπομπή με τον Δήμαρχο Δρομολαξάς με νεού των Κύπρου Ανδρονίκου, που αφορά την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται σε όλη την πόλη και επαρχία της Λάρνακας και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και δυσκολεύει πάρα πολύ και τη λειτουργία ακόμη των επισιτιστικών επιχειρήσεων. Χθες το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και άμεσες λύσεις και υποστήριξη των κτηνοτρόφων από το κράτος για επίλυση αυτού του προβλήματος της δυσοσμίας που αντιμετωπίζει η επαρχία ζήτησαν οι βουλευτές που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη επιτροπή. Να πούμε πως ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε ενώπιον της Επιτροπής να καταθέσει ένα σχετικό υπόμνημα με εισηγήσεις για το πως μπορεί το τμήμα και οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουν καλύτερους ελέγχους και όπου υπάρχουν παραβάτες να μπορεί το κράτος να τους εντοπίζει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης και ευελπιστούμε πως θα καταφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος μαζί με τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης να το αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο, ούτως ώστε την άνοιξη και το επόμενο φθινόπωρο να μην βρεθούμε μπροστά σε αυτές τις τραγικές συνέπειες από αυτό το γεγονός που συμβαίνει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Καλημέρα. Καλημέρα.